Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το τσιπουράδικο El Greco που βρίσκεται στους νέους σπόρους και νοικιαζόμενα δωμάτια υπό τη διεύθυνση Αγάκος Βασίλης και με τηλέφωνο 6944-688-460. Σας προσφέρει τη σημερινή αναμέτρηση με την ομάδα του Ποσειδώνα Νεοπόρος στη Σέντα για να ξεκινήσει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παυλίδης, βγαίνει ο Γαλάνης από κοντά, το σούτε, η μπάλα είναι out. Εδώ χάνεται η ευκαιρία προφανώς από τον Κατσαρό. Αφήνει τελικά να το εκτελέσει ο Αποστολίδης. Φοβερή προσπάθεια από τον Αποστολίδη και φοβερή επέμβαση από τον Γαλάνη για να σώσει την αιστεία του. Για να δούμε τώρα εδώ μια σέντρα που θα γίνει. Πετάγεται, προσπαθεί να γυρίσει. Πρόλαβε ο Παυλίδης. Η μπάλα από κοντά ο Γαλάνης. Και εδώ έχουμε πέναλτι. Εκτελεί την μπάλα, είναι στα δίκτυα. Έτσι λοιπόν ο Καλαμπάκας με αυτό το έχει το κτήμα πέναλτι. Θα γράψει το ΑΕ Ποσειδώνας Νεοπόρου Ακαδημία Πλαταμόνας 1-0 και με ένα πέναλτι ουσιαστικά η ομάδα των Νεοπόρων είναι αυτή που κατάφερε ουσιαστικά να προηγείται με ένα 0. Για να την αντεπίθεση. Εδώ το σούτ από κοντά και μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 2-0 μετά από ωραία αλλαγή. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, ο Ποσειδώνας αυτό που ήθελε κατάφερε βέβαια να το πετύχει μετά από ωραία συνεργασία. Βγαίνει μπροστά μόνος του, θέλει να τελειώσει τη φάση. Και η μπάλα από την εξωτερική μεριά χάνει την ευκαιρία για το 3-0 ο Παυλίδης. Σημαντικό προβάδισμα. Εδώ διεκδικεί την μπάλα, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside τώρα εδώ. Αποστολής, έγινε το λάθος, για να με ευκαιρία τώρα για τον Ποσειδώνα. Θα σουτάρει ο Ταταρίδης, λέει όχι. Φανταστική ενέργεια από τον Κανόλα που δεν μπόρεσε εδώ. Ο οποίος θα γυρίσει στη σέντρα. Εδώ από κοντά ευκαιρία. Την μπάλα τελικά είναι στα δίκτυα, είναι το 2-1. Μειώνει η ομάδα του Πλαταμόνας αυτή την γρήγορη αντεπίθεση. Με σκόρερ εκεί τον Ελέση. Μετά την ωραία παλιά που τον έβγαλε ο Παγώνης. Ο Ελέση μειώνει σε 2-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι εκεί που λέγαμε τα πράγματα πώς εξελίσσονται στο 58. Εκτελεί τα απευθεία στη σέντρα. Η κεφαλιά προσπάθησε. Εδώ ήταν ένα σπρόξιμο και κάτι προφανώς. Ήρθαμε, παίξαμε με τον Πρωτοπόρο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Χτυπήσαμε το μάτς στα ίσια, δεν φοβηθήκαμε. Και πιστεύω από δύο ατομικά λάθη, μία το μία του πέναλτι και μία κόντρα που μας έβγαλαν τα παιδιά, χάσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια να δώσω στον Ποσειδώνα, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Το πρώτο μήχρονο πιστεύω κλειστήκαμε, είχαμε αυτό το πλάνο. Δυστυχώς δεν μας βγήκε, στην τελευταία φάση του πρώτου μήχρονου έγινε το πέναλτι. Δεχτήκαμε τον γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο ανεβήκαμε, ρισκάραμε. Φάγαμε τον γκολ πάλι γρήγορα, αλλά μειώσαμε, το παλέψαμε στο τέλος. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και πήρε το παιχνίδι. Έπαιξε ρόλο και ο διαιτητής πολύ που έδωσε το πέναλτι. Για μένα πιστεύω δεν ήταν πέναλτι. Και μειώσαμε σε 2-1. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 2-2. Το παλέψαμε όσο μπορέσαμε. Είσαι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδος ή πιστεύεις ότι μπορούσατε περισσότερο? Μπορούσαμε περισσότερο. Διαχωθήκατε αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα φάγαμε τον γκολ. Το πρώτο πιστεύω. Μετά ανοιχτήκαμε, φάγαμε και το δεύτερο τον γκολ. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε. Άμα ήταν χ το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο θα το παλεύαμε καλύτερα, γιατί πιστεύω δεν θα τρώγαμε γκολ νωρίς στο δεύτερο. Δεν νομίζω ότι είχαμε άγχος σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Μπήκαμε σαν τέταρτος με πρώτος να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν εικόνα αυτή που θέλαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο πιο αποφασισμένοι. Δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ, ίσως όχι αυτό που θα έπρεπε. Αλλά αντιδράσαμε, σκοράραμε ένα γκολ, προσπαθήσαμε να κάνουμε και δεύτερο. Δεν μας βγήκε και έτσι το παιχνίδι έληξε. Από εκεί πέρα ήταν δύσκολο παιχνίδι για μας. Ήταν μια δύσκολη χρονιά οπωσδήποτε, γιατί δουλέψαμε νέα παιδιά, αλλά με την παρουσία κάποιων έμπειρων παιχτών, με θα λέγαμε καλές επιλογές των παιχτών, βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά ήταν μια δύσκολη χρονιά γιατί η ομάδα έπρεπε να κάνει ένα βήμα κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω πρέπει να το δώσουμε σταδιακά, διότι έχουμε ανενική ομάδα. Και αυτό θέλει χρόνο και υπομονή. Κάναμε ένα πολύ καλό βήμα για αυτή τη χρονιά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και την υπέρβαση. Μπορούσαμε και την υπέρβαση να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι θέλει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον ένα-δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές ακόμη για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό σαν ομάδα. Μπήκαμε, ξέραμε στον πρώτο ημίχρονο τι θα βρούμε από την αντίπαλη ομάδα. Μια ομάδα κλεισμένη πίσω και εμείς ψάχναμε να βρούμε χώρους για να κάνουμε κάποιες ευκαιρίες και να πετύχουμε γκολ. Πετύχαμε τον γκολ, πετύχαμε στο δεύτερο μήχρονο νωρίς και δεύτερο γκολ και εκεί πέρα νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Η Ακαδημία βγήκε μπροστά για να καταφέρει να κάνει κάτι.
πέτυχε ένα γκολ, είχε ενθουσιασμό στη συνέχεια. Εμείς ήμασταν λίγο αγχωμένοι, λίγο ανέτοιμοι. Δεν περιμέναμε ίσως να μας πιέσουν τόσο ψηλά μετά το 2-1. Και είχαμε κάποια προβληματάκια, αλλά εντάξει, δεν μένουμε εκεί πέρα. Μένουμε στη νίκη. Καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, να προκριθούμε στον τελικό. Και από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, συγκεντρωνόμαστε για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Καρίτσα.